Μαρία και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε αυτά εδώ τα μακραμέ μπρελόκ, τα οποία είναι και μια πολύ όμορφη ιδέα για μπομπονιέρες, τώρα που είναι της μόδας γενικά τα μακραμέ και τα έχουμε ξαναδεί και ξαναδεί σε μπομπονιέρες σε διάφορα χρώματα. Όπως θα δείτε, έχω χρησιμοποιήσει δύο υλικά, ένα για μακραμέ, όπως είναι τα οποία τα χτενίζουμε και κάνουμε τα φουντάκια μας και φαίνεται λίγο πιο ομοιόμορφο. Και επίσης έχω κάνει με βαμβακερό κορδόνι, αυτό το συγκεκριμένο είναι με πάχος 3 mm, το οποίο θα πρότεινα να ξεκινούσατε για εξάσκηση με κάτι σαν τέτοιο, ώστε να σας βοηθήσει να δείτε τους κόμπους και να σας γίνει λίγο καλύτερο από αυτό. Δεν είναι κάτι δύσκολο, θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς θα το κάνουμε και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Για το σημερινό project θα χρησιμοποιήσουμε νήμα μακραμέ ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή αυτό εδώ το νήμα, όπως έδειξα και πριν, το οποίο είναι βαμβακερό κορδόνι και σαν πρώτο μακραμέ θα είναι λίγο πιο εύκολο να το κάνετε. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το τύπου παπαγαλάκι, το οποίο είναι για το μπρελόκ. Ή αν δεν έχετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κρυκάκια του μπρελόκ, έτσι. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω λοιπόν ήδη κόψει 3 σκοινιά, ας το πούμε, τα οποία έχουν μήκος και τα 3 περίπου 1 μέτρο. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε το κάθε σκοινάκι και να το περάσουμε στο μπρελόκ μας. Οπότε το βάζουμε στη μέση, έτσι. Παίρνουμε την άκρη που δημιουργείται η θηλιά. Παίρνουμε το παπαγαλάκι. Πάμε από την πίσω μεριά, τη θηλιά. Ανοίγουμε τη θηλιά εδώ. Και παίρνουμε τα δύο άκρα, τις δύο ουρίτσες και τις βάζουμε από μέσα. Και τραβάμε. Και το βάζουμε στην άκρη. Το ίδιο θα κάνουμε και για τα επόμενα. Λοιπόν, έχουμε βάλει και τα 3 σκοινάκια μας, οπότε πάμε λίγο να το ασφαλίσουμε με ένα ζελοτέιπ, ώστε να μείνει σταθερό και να μπορέσουμε να κάνουμε τους κόμπους. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Όπως θα δείτε κι εσείς, έχουμε 6 σκοινάκια. Θα τα χωρίσω λοιπόν στη μέση, 3 δεξιά, 3 αριστερά. Θα έχω κι εγώ αυτό εδώ δίπλα για να βλέπετε συγχρόνως και να καταλαβαίνετε τι κάνω, όσο μπορώ θα το έχω δίπλα μου. Λοιπόν, στην ουσία θα πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρώτο μας σχέδιο. Ξεκινάει λοιπόν και έχει το σχέδιο ένα άνοιγμα, έτσι, και ξεκινάει δεξιά και αριστερά. Θα πάμε λοιπόν εμείς να ξεκινήσουμε αριστερά, το οποίο αυτό που τη βλέπετε κοιτάει προς τα αριστερά. Και το λέω για ποιο λόγο. Το ότι με αυτό το trick που θα σας πω, με αυτό το tip που θα σας πω, θα διευκολυνθείτε πάρα πολύ στο να κάνετε γενικότερα μακραμέ πράγματα. Και πόσο μάλλον στο δικό μας το project. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτό εδώ. Οπότε, παίρνουμε το τρίτο το νήμα και πάντα, λοιπόν, θα κοιτάει από τα αριστερά, γιατί αριστερά θέλουμε και αυτό να πηγαίνει, είναι από τα αριστερά. Οπότε αυτό θα βλέπει προς τα αριστερά, το έχουμε και κοιτάει προς τα αριστερά και θα το έχουμε πάντα σταθερό. Πάμε λοιπόν και συναντάμε την επόμενη, το επόμενο νήμα, το οποίο είναι αυτό εδώ, έτσι. Πάμε να κάνουμε το κόμπο μας, ο οποίος σε κάθε σκοινάκι που θα συναντάμε θα κάνουμε από 2 κόμπους. Συναντάμε λοιπόν το σκοινάκι μας και πάμε να κάνουμε κόμπο.
σταθερό αυτό το χέρι, παίρνουμε το νήμα που συναντάμε και παίρνουμε και κάνουμε το κόμπο μας από πάνω και προς τα μέσα. Ωραία. Και τώρα ανεβάζουμε το κόμπο μας. Πρώτος κόμπος. Είπαμε θα κάνουμε δύο. Έχουμε κάνει ήδη ένα. Πάμε στο δεύτερο. Αυτό είπαμε σταθερό το χέρι. Έχουμε το σκοινάκι μας και κάνουμε ένα κόμπο να πηγαίνει αυτό από πάνω και μέσα στη θηλιά και θα το παίρνουμε από κάτω. Ανεβάζουμε το κόμπο μας. Έχουμε κάνει λοιπόν δύο κόμπους τώρα. Τελειώσαμε με αυτό το σκοινάκι. Πάμε να συναντήσουμε το επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό το σκοινί. Παίρνουμε λοιπόν και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Από πάνω και από κάτω. Και παίρνουμε και ανεβάζουμε το κόμπο μας. Κάναμε λοιπόν τον ένα κόμπο, πάμε για το δεύτερο. Σταθερό αυτό και από μέσα, από πάνω και από μέσα. Και ανεβάζουμε το κόμπο μας. Λοιπόν, κάναμε μόλις τώρα αυτή εδώ τη μεριά. Πάμε να κάνουμε τη δεξιά μεριά. Τελειώσαμε με τα τρία από τα αριστερά, πάμε από τα τρία δεξιά. Λοιπόν, στο βάλω από εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν από αυτή τη μεριά η οποία θέλουμε να κοιτάει το σχέδιό μας δεξιά. Οπότε θα πάρουμε το νήμα αυτό, το πρώτο, και θα κοιτάει δεξιά. Θα μένει σταθερό το χέρι μας κοιτώντας δεξιά. Θα βρούμε το επόμενο νήμα το οποίο είναι αυτό εδώ και θα πάμε να κάνουμε το κόμπο. Από πάνω και το παίρνουμε από κάτω. Και κάνουμε το κόμπο μας. Τον ανεβάζουμε το κόμπο. Και κάνουμε άλλο ένα, σταθερό αυτό. Δεν το κουνάω, έτσι δεν θα μπερδεύεστε. Και ανεβάζουμε το κόμπο, δύο. Τελειώσαμε με αυτό, τελείωσα. Το επόμενο που συναντώ είναι αυτό το σκοινάκι που έχει περισσέψει. Ξανά το ίδιο. Παίρνουμε από πάνω και από κάτω από τη θηλιά. Και ανεβάζουμε το κόμπο. Ένα. Έχει μείνει άλλο ένα, σταθερό αυτό. Από πάνω και από κάτω και ανεβάζουμε. Ωραία, οπότε τελειώσαμε. Έχουμε κάνει λοιπόν δεξιά και αριστερά, 4 και 4. Τώρα έχει μείνει να κάνουμε, υπάρχει κάτι στη μέση, αυτό εδώ. Οπότε θα χωρίσουμε δεξιά-αριστερά τα δύο νήματα και θα αφήσουμε εδώ αυτά τα 4 μπροστινά. Ωραία. Αυτό τώρα που θα κάνουμε είναι θα πάρουμε να κάνουμε αυτό το κόμπο που αν έχετε κάνει κάποιο βραχιολάκι με μακραμέ νήμα, στο τέλος κάνουμε αυτό εδώ το κλείσιμο. Στην ουσία αυτό το κόμπο θα κάνω τώρα. Οπότε κάνουμε αυτό εδώ, το νήμα αυτό θα πάει από την πάνω μεριά και αυτό το νήμα τώρα θα πάει κάτω από τα δύο και θα πάει και θα βγει από αυτή τη μεριά. Και θα ανεβάσουμε το κόμπο μας. Τώρα πάμε να το κάνουμε από την άλλη μεριά. Θα κάνουμε έτσι, αυτό θα πάει από την πάνω για να πάει από εδώ. Από την πάνω το σκοινάκι μας και τώρα θα μπει από κάτω από εδώ. Και ανεβάζουμε το κόμπο. Τελειώσαμε λοιπόν το κόμπο μας. Αφού τελειώνουμε το κόμπο, αρχίζει το σχέδιό μας και κλείνει. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τώρα. Θα πάμε πάλι από την αριστερή μεριά. Θα πάρουμε αυτό το νήμα γιατί θέλουμε να αρχίσει να κλείνει το σχέδιό μας.
Οπότε αυτό το νήμα θα κοιτάει δεξιά, γιατί και αυτό δεξιά εδώ πάει το σχέδιο, άρα δεξιά. Πάμε λοιπόν και συναντάμε το επόμενο νήμα από αυτό, το οποίο είναι αυτό εδώ, και πάμε να κάνουμε το κόμπο όπως ξέρουμε. Σταθερό αυτό, να κοιτάει δεξιά, κάνουμε το κόμπο και πάει το νήμα μας από πάνω και προς τα μέσα. Και ανεβάζουμε το κόμπο. Είπαμε ότι στο κάθε σκηνάκι κάνουμε από δύο κόμπους, οπότε μας μείνει άλλος ένας. Ξανά. Οπότε ολοκληρώσαμε δύο κόμπους. Τελείωσε αυτό το σκηνί. Βλέπετε, αυτό το χέρι το αφήνω πάντα σταθερό. Το επόμενο νήμα που συναντάμε είναι αυτό εδώ. Πάμε να κάνουμε πάλι το κόμπο μας. Έτσι, από πάνω και παίρνουμε από κάτω. Και ανεβάζουμε το κόμπο. Και μας έχει μείνει άλλο ένα να κάνουμε. Άλλον έναν κόμπο. Αν νομίζετε ότι τα κάνω πάρα πολύ γρήγορα, υπάρχει μία ρύθμιση στο YouTube, το οποίο τα κάνει λίγο πιο αργά τις κινήσεις μου. Όσο αργά θέλετε, πραγματικά. Αν όμως νομίζω ότι τα κάνω εντάξει, αφήνετε όπως είναι έτσι το βίντεο. Τελειώσαμε λοιπόν. Αυτά εδώ κάναμε από δύο κόμπους το κάθε σκηνή, οπότε πάμε να κλείσουμε και αυτή τη μεριά. Να κοιτάει λοιπόν αριστερά. Οπότε αυτό το σκηνί το παίρνω να κοιτάει αριστερά και το αφήνουμε σταθερό αυτό το χέρι. Συναντάμε το επόμενο σκηνί και κάνουμε το κόμπο μας από πάνω. Μισό λεπτό, γιατί μάλλον έφυγα από την κάμερα. Οπότε αυτό το σκηνί από πάνω και από κάτω. Ανεβάζουμε λοιπόν το κόμπο και μας μένει άλλος ένας κόμπος. Έτσι, σταθερό αυτό, βοηθάω και με, λίγο με το δάχτυλό μου για να γυρίσει από πάνω, για να γίνει ο κόμπος, έτσι, και από κάτω. Και ανεβάζω. Κάναμε λοιπόν τους δύο κόμπους, τελειώσαμε με αυτό το σκηνί. Πάμε στο επόμενο που συναντάμε. Σταθερό αυτό το νήμα. Παίρνουμε λοιπόν από πάνω προς τα κάτω. Πρώτος κόμπος. Και άλλος ένας για να το ολοκληρώσουμε. Δύο κόμπους. Οπότε έχουμε κάνει 4 και 4. Τώρα πάμε να κλείσουμε. Θα πάρουμε λοιπόν να κοιτάει αυτό δεξιά για να γίνει να κλείσει το σχέδιό μας. Κοιτάει αυτό σταθερό δεξιά, πάμε και κάνουμε τους δύο κόμπους μας. Κανονικά όπως ξέρουμε. Ένα. Και άλλον έναν. Ξαναλέω, αν νομίζετε ότι είναι πολύ γρήγορα αυτά που δείχνω, έχει μια ρύθμιση το YouTube, το οποίο το κάνετε πιο αργό να φαίνεται. Τελειώσαμε λοιπόν το σχέδιό μας, έτσι, και πάμε να κάνουμε ακριβώς πάλι το ίδιο στην ουσία. Πάμε να κάνουμε αυτό εδώ. Πάμε να το δούμε μαζί για να το ολοκληρώσουμε. Πρέπει λοιπόν να κοιτάει από τα αριστερά, έτσι, οπότε θα πρέπει τώρα να πάρουμε αυτό το νήμα, να κοιτάει από τα αριστερά και θα πάμε να κάνουμε τους κόμπους μας. Θα το πάω λίγο ακόμα πιο γρήγορα και αν δυσκολεύεστε, κάνετε τη ρύθμιση στο YouTube και τα βλέπετε λίγο πιο αργά. Όπως έχουμε πει λοιπόν, πρέπει να κάνουμε δύο κόμπους στο κάθε σκηνή. Ένα και δύο. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο αυτό για να έρθει να δέσει εδώ πρέπει να αφήσουμε λίγο μπόσικα να το πούμε. Σταθερό πάντα αυτό, έτσι. Κάνουμε κανονικά το κόμπο μας. Και έτσι. Να έρθει λίγο ομοιόμορφα, αλλά να μην κάνει εδώ σακαμπύλη, να έρθει λίγο ίσιο. Κάνουμε και το δεύτερο. Οπότε τελειώσαμε από εδώ. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε από αυτή τη μεριά. Κοιτάει δεξιά, δεξιά κοιτάει αυτό, δεξιά θα κοιτάει και αυτό. Σταθερό αυτό,
παίρνουμε το επόμενο νήμα και κάνουμε το κόμπο μας, από πάνω και μέσα. Και ξανά. Παίρνουμε το επόμενο. Σφίξτε το λιγάκι για να έρθει να κάτσει ωραία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει πάλι στη μέση, όπου θα πρέπει να κάνουμε το σχέδιο που κάναμε πιο πριν, το οποίο ξεκινήσαμε κάνοντας από αυτή τη μεριά. Εμένα, επειδή μου αρέσει να φαίνεται αυτή η γραμμή δεξιά και αριστερά, οπότε θα ξεκινήσω τώρα από αριστερά. Αυτό είναι δικό σας, όπως θέλετε εσείς το κάνετε. Ξανακάνετε από δεξιά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάνουμε λοιπόν ακριβώς την ίδια διαδικασία. Παίρνουμε λοιπόν από κάτω το νήμα και κάνουμε το κόμπο μας. Οπότε θα δείτε, υπάρχει μια γραμμή εδώ δεξιά και μια γραμμή εδώ αριστερά. Εμένα οπτικά μου αρέσει καλύτερα έτσι, εσείς το κάνετε όπως θέλετε. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν το σχέδιό μας, το οποίο στην ουσία πάμε να κλείσουμε το σχέδιο, όπως κάναμε και πριν. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτά τα τρία εδώ, κοιτώντας αυτό το νήμα από τα δεξιά. Ας πάμε λίγο έτσι, γιατί ωραία. Οπότε, σταθερό αυτό κοιτάει από τα δεξιά, παίρνουμε το επόμενο νήμα που συναντάμε και κάνουμε το κόμπο. Ένα. Και δύο. Τελειώσαμε. Δύο κόμπους. Πάμε στο επόμενο. Ένα. Και δύο. Τελειώσαμε. Πάμε λοιπόν από εδώ, να αρχίσουμε να κλείνουμε από αυτή τη μεριά. Άρα αυτό θα κοιτάει από τα αριστερά, από εδώ. Παίρνουμε το νήμα που συναντάμε, σταθερό αυτό το νήμα και κάνουμε το κόμπο μας. Ένα. Δύο. Τελειώσαμε, παίρνουμε το επόμενο, κάνουμε ένα και δύο. Τελειώσαμε, κάναμε από δύο. Τώρα, έχοντας αυτό σταθερό, πάμε να κάνουμε άλλους δύο κόμπους για να κλείσουμε. Ένα και άλλον έναν. Οπότε ολοκληρώσαμε το μπρελόκ μας, έτσι, και αυτό που μένει τώρα να κάνουμε είναι να κάνουμε το φουντάκι. Στην ουσία θα πάμε να κόψουμε περίπου εδώ, όσο θέλουμε περίπου να είναι το φουντάκι, θα κόψουμε λοιπόν Θα πάρουμε λοιπόν από αυτό που έχουμε κόψει το μακρύτερο σκηνάκι. Θα γυρίσουμε από την ανάποδη και θα πάρουμε να κάνουμε μία θηλιά έτσι και θα τη τοποθετήσουμε εδώ επάνω. Θα πάμε λοιπόν γύρω γύρω να τη λήξουμε. Και τώρα, σε αυτήν εδώ τη θηλιά, θα πάμε να βάλουμε το νήμα και θα τραβήξουμε από πάνω
και από κάτω σιγά σιγά. Κόβουμε λοιπόν το σκοινάκι μας εδώ. Προσπαθούμε να το πιέσουμε λίγο προς τα μέσα για να μην φαίνεται. Και μετά θα πάμε να κόψουμε σε ευθεία το φουντάκι μας. Και τώρα θα πάμε, αν θέλουμε, με μία χτενίτσα να το χτενίσουμε για να βγει αυτό εδώ το αποτέλεσμα, που πιστεύω ότι είναι πιο όμορφο από το να μείνει έτσι. Τώρα, αν θέλετε πιο μακριά τη φουντίτσα, την αφήνετε πιο μακριά, πιο κοντή, την κόβετε όπως θέλετε εσείς. Είναι έτοιμα λοιπόν τα μπρελόκ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, έχω ένα group στο Facebook που λέγεται Group Maria Made It Crochet και θα χαρώ πάρα πολύ να δω εκεί τις δημιουργίες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο.